συντονίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι. Η ΟΠΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, εκτιμά ότι το αποτέλεσμα των εκλογών της 21ης Μάη είναι αρνητικό και βαρύ για τους εργαζόμενους, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και την νεολαία. Η Νέα Δημοκρατία, μετά από μια τετραετία αλλεπάλληλων άγριων νεοφιλελεύθερων εργατικών επιθέσεων, μετά από μια τετραετία που συσσόρευσε την οργή και την αγανάκτηση, μετά τις κινητοποιήσεις, τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις για το έγκλημα των τεμπών, κατάφερε και βγήκε ενισχυμένη. Τώρα εκμεταλλεύεται την εκλογική της νίκη και εκβιάζει για την αυτοδυναμία. Μπορούμε να αποτρέψουμε την επικράτηση του Μητσοτάκη. Το ποσοστό που πήρε μπορεί και πρέπει να μειωθεί σημαντικά. Γιατί εκτός από τα πεπραγμένα της την προηγούμενη τετραετία, βλέπουμε τα άθλια ψέματά της και την υποκρισία της και στην προεκλογική περίοδο. Τόσο πολύ συγκλονίστηκαν, όπως μας λέγανε, με τους 57 νέους και νέες που βρήκαν τραγικό θάνατο στα Τέμπη, ώστε στη χθεσινή προεκλογική ομιλία του Μητσοτάκη στη πόλη μας, η αστυνομία όρθωσε φραγμός του συγγενείς των θυμάτων που συγκεντρώθηκαν στη ΧΑΜ για να σηκώσουν πανό στη μνήμη τους. Ενώ απομάκρυνε σηκωτή την ευδοκία επιζήσασα από το εγκληματικό δυστύχημα. Καταλαβαίνει κανείς εύκολα ότι όχι μόνο δεν θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι, που δεν είναι άλλοι από τις κυβερνήσεις που ιδιωτικοποίησαν τα κοινωνικά αγαθά, αλλά και όποια φωνή φημίζει το έγκλημα θα φημώνεται. Πρέπει να μειωθεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, γιατί η ανθρώπινη ζωή για αυτή δεν μετράει σχεδόν τίποτα. Η πολιτισμένη σε εισαγωγικά Ευρώπη των οικονομικών και πολιτικών ελίτ, με την πολιτική της Ευρώπης φρούριο, πνίγει καθημερινά πρόσφυγες και μετανάστες στα νερά του Αιγαίου και της Μεσογείου, με αποκορύφωμα το τραγικό θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων στην Πύλο. Η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης εφαρμόζουν επιθετικά την πολιτική της Ευρώπης φρούριο, με το φράκι στον Εύρο και τις πολυάριθμες δολοφονικές επαναπροωθήσεις, πουλώντας μας μια ψεύτικη ασφάλεια. Για την πτώση του βιωτικού μας επιπέδου και το χτύπημα των δικαιωμάτων μας δεν ευθύνονται τα κύματα προσφύγων που αυξήθηκαν και θα ψηθούν και στο μέλλον σύμφωνα με στοιχεία. Ευθύνεται μόνο η νεοφιλελεύθερη αντεργατική πολιτική του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Για το ναυάγιο φταίνουν οι διακινητές, είπε ο Μητσοτάκης. Μάλλον γενικά φταίνουν οι ίδιοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Αυτοί οι σγίσοι κολλασμένοι, τα θύματα των πολέμων, των επεμβάσεων, της φτώχειας που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν σε διάφορες χώρες για να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους. Μπορεί και πρέπει να μειωθεί το ποσοστό της, γιατί πρόκειται να συνεχίσει χωρίς καθυστέρηση την επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Καταρχήν στα εργασιακά και με βάση το πνεύμα του νόμου Χατζηδάκη, που ήδη κατάργησε το 8ωρο, περιόρισε το δικαίωμα στην απεργία, διεύρυνε τις ελαστικές σχέσεις και άφησε την εργοδοτική ασυνδοσία να οργιάζει. Θα τρέξουν τους πληστηριασμούς εκατοντάδων χιλιάδων ακινήτων και λαϊκών κατοικιών. Θα προχωρήσουν τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας και την ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας του. Ο κινησμός του πνευματικού που δήλωσε ότι στα νοσοκομεία πρέπει να γίνεται διαλογή ασθενών και όσοι είναι ασύμφοροι να πεθαίνουν, είναι απλά η ουσία της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Στην εκπαίδευση θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Θα δρομολογήσουν την κατάργηση του άρθρου 16 του Σύνταγμα για να ιδιωτικοποιήσουν
τη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Στα σχολεία θα προχωρήσουν την αξιολόγησή τους για να μπορούν, όπως λένε, να επιλέγουν οι γονείς τη σχολική μονάδα που θα φοιτήσουν τα παιδιά τους. Δεν λένε όμως ότι τα σχολεία που δεν θα αξιολογούνται καλά θα έχουν επιπτώσει τη χρηματοδότηση και θα κλείνουν. Στην Αμερική και την Αγγλία, όπου εφαρμόστηκε αυτή η πολιτική της ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης, έκλεισαν σχολεία και λαϊκές και φτωχές συνοικίες έμειναν κυριολεκτικά χωρίς σχολεία. Θα συνεχίσουν να ξεπουλούν στους ιδιώτες αρπακτικά ό,τι έχει απομείνει στο δημόσιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού, για την οποία προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Θα συνεχίσουν με θηριώδεις εξοπλισμούς που βέβαια θα πληρώσουμε εμείς και εγκατάσταση νατοϊκών βάσεων, τόσο για την υπεράσπιση των συμφερόντων της ντόπιας οικονομικής ελίτ στον ανταγωνισμό της με την τουρκική, όσο και για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΝΑΤΟ στην περιοχή, βάζοντάς μας όμως σε θανάσιμο πολεμικό κίνδυνο. Μήπως όμως θα έχουμε ανάπτυξη, όπως διατείνεται η Νέα Δημοκρατία? Αυτός ο ισχυρισμός ανήκει κυριολεκτικά στη σφαίρα της φαντασίας, καθώς οι παραγωγικές επενδύσεις είναι αρνητικές για 13 χρόνια, με αποτέλεσμα η βιομηχανία να έχει βαλτώσει. Και το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την αγροτική παραγωγή. Ανάπτυξη εννοεί ο Μητσοτάκης το να πουλάει κοψοχρονιά στο ξένο κεφάλαιο τη δημόσια περιουσία του ΤΑΙΠΕΔ. Την ίδια ώρα ο Μητσοτάκης υπόσχεται λαγούς και με τετραχίλια, αυξήσει τους μισθούς. Όμως τα προγράμματα που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπεται καμιά αύξηση μισθών μέχρι το 2027. Το μόνο που υπόσχεται ο Μητσοτάκης είναι ότι η ακρίβεια ήρθε για να μείνει και ότι η φτώχεια και η ανισότητα θα εκτινάσονται. Ήδη ο μέσος μισθός σε βάθος δεκαετίας έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 30%. Κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν παίρνουν και ούτε θα πάρουν. Τα πας και τα καλάθια είναι κοροϊδία και επιδοτούν την ακρίβεια και τα επιχειρηματικά κέρδη. Επιπλέον, από το φθινόπωρο καταργείται η επιδότηση ρεύματος και όλοι εμείς κυριολεκτικά θα στενάξουμε για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, ενώ οι ιδιώτες πάροχοι θα κάνουν πάρτι με τα κέρδη. Άλλωστε, ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν χρειάζεται νέα επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Ενώ για τη μείωση του ΦΠΑ είπε ότι δεν θα οδηγούσε στη μείωση των τιμών και δεν θα επωφελούνταν οι καταναλωτές. Ποιοι θα συνεχίζουν να πλουτίζουν με κάθε τρόπο, όπως δείχνουν και τα βρωμερά σκάνδαλα, τόσο καιρό όσο οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα να πληρώνουν το μάρμαρο? Μα φυσικά οι κρατικοδίαιτοι επιχειρηματίες, ξεκοκαλίζοντας τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και τον ΕΣΠΑ. Τα δισευρώ που δόθηκαν στους ολιγάρχες από το Ταμείο Ανάκαμψης επιβάρυναν το δημόσιο χρέος που ξεπέρασε τα 400 δις, το οποίο θα κληθούμε να πληρώσουμε πάλι εμείς. Επανέρχονται τα αιμοσταγή πρωτογενή πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια της τάξεως του 2 με 2,5%, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε μία δραματική μείωση των κρατικών δαπανών. Για όποιον αντιδρά, επιφυλάσσουν αστυνομοκρατία και καταστολή με περαιτέρω περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία πραγματικά δεν πρέπει να αυτοκτονήσουμε δίνοντας ψήφους στην Ουδού. Τις 25 Ιούνιου μαυρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία και τα αντιδραστικά συμπληρώματά της. Ούτε όμως και να οδηγηθούμε στην αποχή
καθώς αυτό θα σημάνει ότι κυριαρχεί η απογοήτευση, που ανοίγει τον δρόμο για τις επιδιώξεις της κυβέρνησης και της ντόπια ελίτ. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι με ενότητα και αυτοοργάνωση προετοιμάζουμε την αντίσταση και την αντεπίθεσή μας. Με τους αγώνες μας μόνο μπορούμε να τους σταματήσουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε ανυποχώρητο αγώνα με τις λογικές του μικρότερου κακού που προτείνει ο ηττημένος ΣΥΡΙΖΑ και τον εκρεναστημένο ΠΑΣΟΚ για μια δίθεν αντιπολίτευση. Οι λογικές αυτές δοκιμάστηκαν και απέτυχαν παταγωγός, με τις συνέπειες ορατές γύρω μας. Αποδείχτηκε ότι το μικρότερο κακό οδηγεί με ακρίβεια και πολύ σύντομα στο μεγαλύτερο κακό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βασικός χορηγός του Μητσοτάκη, καθώς δεν έχει επί της ουσίας διαφορετική πολιτική. Εφάρμοσε τα μνημόνια, τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του ΝΑΤΟ με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Πρόδωσε τη λαϊκή βούληση στο δημοψήφισμα του 2015. Αποτελεί το καλύτερο δεκανίκη. Και το απέδειξε στην έκρηξη των τεμπών, όπου δεν έβγαλε άχνα, γιατί με την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων που ο ίδιος προχώρησε, έχει βέβαια τη φωλιά του λερωμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ και τα πολιτικά του εγκλήματα άνοιξαν τον δρόμο στις εκλογές του 2019 στη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η ανύπαρκτη αντιπολίτευσή του ενισχύει σήμερα τον Μητσοτάκη. Μαύρο λοιπόν σε ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για να ανοίξει ο δρόμος των μαζικών και ανυποχώρητων αγώνων. Μαύρο για να αφαιρέσουμε από πάνω μας αυτό το καρκίνωμα που κατατρώει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων, τη διάθεση για αγώνα και την ενότητα. Το ΚΚΕ προβάλλει την ενίσχυσή του ως μοναδική λύση για το λαό, ενώ διατυπανίζει ότι πρόκειται για τη μόνη 100% μαχητική αντιπολίτευση. Στην πράξη όμως παραπέμπει τους εργαζόμενους και τις διεκδικήσεις τους σε ένα μακρινό μέλλον, όταν και αν ενισχυθεί και πάντα εκλογικά. Δεν έχει κανένα απολύτως αίτημα παρά μόνο κάποιες γενικές οριστολογίες. Η πολιτική του πάντα υποτασσόταν στην αστική πολιτική. Γι' αυτό και ψήφισε το επίδομα της ντροπής των 600 ευρώ στους μηχανισμούς καταστολής. Στα Τέμπη, αφού πλοιάρισε με κεράκια και μνημόσυνα, δεν έβαλε το ζήτημα της εθνικοποίησης των σιδηροδρόμων και έκλεισε τον αγώνα λέγοντας «Δεν ξεχνάμε». Κι όμως ξέχασε. Σήμερα, 3 μήνες μετά, δεν κάνει ούτε μια αναφορά στα κείμενα και στις συνεντεύξεις των στελεχών του. Η ψήφος στο ΚΚΕ δεν ενισχύει την αριστερά και τους αγώνες, αλλά αποτελεί ανάχωμα για την ανάπτυξή τους με τη διασπαστική του πολιτική. Μέρα 25 και πλεύση ελευθερίας. Ξέφτια κυριολεκτικά του πολιτικά χρεοκοπημένου ΣΥΡΙΖΑ, που εμφανίζουν μια ξαναζεσταμένη και ασυνάρτητη συνταγή. Δεν έχουν καμιά σχέση με τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας. Η πολιτική τους είναι αστική. Η ψήφος σε αυτά τα κόμματα, με το σανδρό επιχείρημα της Επτακομματικής Βουλής, ώστε να αποδυναμωθεί ο Μητσοτάκης, είναι μια πραγματικά χαμένη ψήφος. Κλείνοντας, το τοπίο που δημιουργείται από την ενίσχυση και πιθανή νίκη της Νέας Δημοκρατίας προφανώς είναι αρνητικό για τους εργαζόμενους και την νεολαία. Ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Η νουσού δεν είναι πανίσχυη. Οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα εν τέλει διαμορφώνουν γνώμη και συνείδηση από την καθημερινή ζωή και την επιβίωσή τους. Και εκεί η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πείσει και πολλούς ότι τα πράγματα πάνε καλά. Δεν χρειάζεται καμιά ητοπάθεια ή σκεπτικισμός. Ο χρεοκοπημένος ελληνικός καπιταλισμός και το άθλιο πολιτικό σκηνικό στέκονται πάνω σε μια βόμβα αυτή της οικονομικής κρίσης και του πιθανού κράχ, της κοινωνικής αστάθειας και πόλωσης. Οι εργαζόμενες και λαϊκές μάζες
είναι υποχρεωμένες κατά κάποιο τρόπο να αναζητήσουν διέξοδο στη σημερινή κατάσταση και να οργανώσουν άμεσα την άμυνα και την αντεπίθεσή τους στα χτυπήματα της επερχόμενης νέας κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όλα θα κριθούν στην υπομονετική, επίμονη, ενωτική, αγωνιστική ανασύνταξη των γραμμών του εργατικού κινήματος και στη διαμόρφωση, πολιτικοποίηση μιας νέας γενιάς αγωνιστών. Η ΟΚΔΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας με όλες τις δυνάμεις. Θεωρούμε ότι είμαστε η δύναμη που μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στους αγώνες που έρχονται, στην ανασυγκρότηση και ανασύνδεση του εργατικού κινήματος, στη γέννηση μιας νέας πρωτοπορίας αγωνιστών. Γι' αυτό σας καλούμε να μας στηρίξετε όχι μόνο ψηφίζοντάς μας, αλλά συμμετέχοντας ενεργά στους αγώνες μαζί μας. Οι χούντες δεν δεχτούν με λόγια στην Βουλή. Σύγκρουση στον δρόμο, αγώνες ταξικοί. Οι χούντες... εφαρμόζοντας ένα μαζικό δημόσιο πρόγραμμα κατασκευής φτηνών λαϊκών κατοικιών. Να οργανώσουμε έναν αγώνα διαρκείας ενάντια στις τεχνικοποιήσεις που θα παλέψει για την τεχνικοποίηση των συγκοινωνιών με εργατικό έλεγχο για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα όπως το έγκλημα στα ΤΕΠΗ. Να αγωνιστούμε για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, για συλλογικές συμβάσεις για όλους. Να καταργήσουμε άμεσα τον αντεργατικό νόμο του Χατζηδάκη που καταργεί στην πράξη το 8ωρο. Να επιβάλλουμε πραγματικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Ήδη από την αρχή του έτους μετράμε πάνω από 60 νεκρούς εργάτες. Νεκρούς εργάτες που δολοφονήθηκαν στο όνομα του χέρι των εργοδοτών. Να επιβάλλουμε την απαγόρευση των απολύσεων. 7ωρο πεντήμερο λιγότερη δουλειά, σταθερή δουλειά για όλους. Χωρίς εναλλακτική εργασία. Ήδη τις προηγούμενες μέρες μάθαμε ότι 280 εργάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης θα απολυθούν τέλη του μήνα γιατί τελειώνει το έργο. Αυτή είναι η ανάπτυξη και η ευημερία του Μητσοτάκη. Λεφτά για τις κοινωνικές μας ανάγκες, όχι για τους εξοπλισμούς. Έξω από τον ΝΑΤΟ θα διώξουμε τις βάσεις των Αμερικανών.
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι το πρώτο βήμα για την υποδόμηση μιας Ευρώπης των εργαζομένων, μιας Ευρώπης πραγματικά δημοκρατικής, μιας Ευρώπης πραγματικά σοσιαλιστικής. Τέλος, πρέπει να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τη ζωή από την καταστροφή του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Οι εργαζόμενοι και οι νέοι έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε τις ανάγκες και το δίκαιο μας. Αυτή η δύναμη πρέπει να την αρτήσουμε και να ξεκινήσουμε μπαίνοντας και να συμμετάσχουμε ενεργά σε ενωτικούς και μαζικούς και μαχητικούς αγώνες με διάρκεια και αποφασιστικότητα. Αυτή είναι η νέα εποχή που παίρνουμε. Έχουμε τη δύναμη μέσα από τους αγώνες μας να βάλουμε πραγμόσεις σε κοινές της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Αυτό αποδείχθηκε στην πράξη με τις μεγάλες γενικές συνεπεργίες, τις συνεχόμενες κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, των υγειονομικών, των διανομέων, το σπάσιμο στην πράξη των αυτοαπαγορεύσεων, την απόκρουση της πανεπιστημιακής αστυνομίας και τη μαζική κοινωνική έκρηξη που ξέσπασε μετά το έγκλημα στα τέχνη. Όσο ΟΚΔΕ πιστεύουμε πως αυτοί οι αγώνες χρειάζονται ενότητα και σχέδια πνευμάτωσης για να αλλάξουν πραγματικά οι συσχετισμοί και για να περάσουμε φόβος στο αντίπαλο στρατόπεδο. Χρειαζόμαστε μια τομή στη λογική και πρακτική μας για να ενισχύσουμε τους αγώνες ώστε να φτάσουμε σε νίκη. Απαραίτητο βήμα είναι η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων μέσα στα σωματεία για το ξαναζωντάνεμά τους, ώστε να ξαναγίνουν πραγματικά εργαλεία στα χέρια των εργατών απέναντι σε κάθε φυλακή επίθεση. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια των διαφόρων αποχρώσεων της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Να παλέψουμε μέσα από συνελεύσεις και επιτροπές σε χώρες δουλειάς, γειτονιές, σχολεία και σχολές. Όταν ενωθούνται σε συντονιστικά αγώνα. Να οργανώσουμε την αυτοάμυνα του κινήματος ενάντια στην καταστολή. Με ένα σχέδιο πάλης που θα ενώνει όλους τους επιμέρους αγώνες με μια ενιαία ταξική σύγκρουση τη δική μας εξέγερση, όπως κάνα και εργάτες στη Γαλλία. Δεν σπέρνουμε αυτά πάντως. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν στο αστικό κοινοβούλιο. Οι μητσοτάκηδες και τα αυταρχικά καθεστώτα των πλουσίων δεν πέφτουν με λόγια στη Βουλή. Αλλά μεταξύ τους αγώνες, εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Γι' αυτό δεν φτάνει μια κυβερνητική αλλαγή, αλλά χρειάζεται μια βαθιά αντικαπιταλιστική κοινωνική ανατροπή. Μια άλλη δομή εξουσίας, μια επαναστατική κυβέρνηση των εργαζομένων, που δεν θα προκύψει μέσα από την ευρωπαϊκή παιχνίδια, αλλά θα δημιουργηθεί μέσα από τους αγώνες και τα δικά μας όργανα πάλι, που θα λειτουργεί με εκπροσώπους, εκλεγμένους και άμεσα αναπτυχτούς. Μια εργατική δημοκρατία που δεν θα έχει καμία σχέση ούτε με τις αστικές μνημονιακές δημοκρατίες των πλουσίων, αλλά ούτε και με τις σταλινικές δικτατορίες. Μια πραγματική εργατική δημοκρατία που θα ανοίξει τον δρόμο για τη μόνη πραγματική λύση, τον σοσιαλισμό. Μια κοινωνία που θα αξιοποιεί τις επιστημονικές και τεχνολογικές πρόοδους για το όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας και όχι για τα κέρδη μιας κούφτας καπιταλιστών ή γραφειοκρατών. Βάζοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων, με τις αξίες της αλληλεγγύης, στο δημοκρατικό σχεδιασμό και τη διεθνή συνεργασία. Μπορούμε να νικήσουμε με μια αριστερά επαναστατική. Σε όλο τον κόσμο, τα ρεφορμιστικά και τα σταλικά κόμματα έχουν διαλυθεί ή έχουν περάσει στο αντίπαλο στρατόπεδο. Παράλληλα, οι διάφοροι ψηφοπροοδευτικοί που υπόσχονται εύκολες λύσεις και γρήγορη ανακούφιση μέσω των εκλογών, γρήγορα έχουν συγκλωθεί και έχουν ενσωματωθεί στο αστικό νεοφιλελεύθερο μπλοκ, σπέραντας αποκοήτευση και κάνοντας τεράστια ζημιά στο εργατικό κύκλωμα. Στη χώρα μας το ζήσαμε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειαζόμαστε τέτοια κόμματα.
των συγκομουνιστών διεθνιστών Ελλάδος. Κατ' όχι υπερνήσεις, τον Θεό το πειμένο.